48-49. Τρία λεπτά καθυστερήσεις προς 4 στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πέναλτι, ένα πέναλτι το οποίο παίρνει ο Βλάχος. Εδώ για να δούμε, όταν του έγινε ένα σπρώξιμο από τον αμυντικό τον Γκεμπούρα, εδώ ο Γκεμπούρα πάει να διώξει την παραμέτρα, σπρώξιμο πήγαινε στο Βλάχο. Αν αυτό που ο Παναθηναϊκός, όπως λέγαμε, σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν έκανε, δηλαδή την πίεση, την έκανε στα τελευταία 5 λεπτά, πλησίασε 2 φορές και την τρίτη, εδώ, με το σώμα Γκεμπούρα, ρίχνει τον Βλάχο, είναι πέναλτι. Και ένα πέναλτι το οποίο τώρα καλείται να εκτελέσει ο Σαραβάκος. Και αν ευστοχήσει, να πούμε και ένα στατιστικό στοιχείο εδώ, ισοφαρίζει το ρεκόρ του Αντώνη Αντωνιάδη που έχει πετύχει 16 γκολ για το Παναθηναϊκό στα κύπελλα Ευρώπης. Και ο Σαραβάκος πετυχαίνει το 1-0, ένα γκολ για το Παναθηναϊκό λίγο πριν πάνε στα αποδυτήρια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γκάλιο θα δείξει τώρα και την κίνηση που έκανε, είναι ότι έληξε και το ημίχρονο. Που αν συνοψίζοντας τώρα, τι μπορούμε να πούμε πια, αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Αυτό που λέγαμε, νομίζω ότι τώρα με ένα γκολ στο μήκο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο δεύτερο με πάρα πολύ ψυχικές δυνάμεις. Και βγήκε από την πολύ ψύχρεμη ο Σκούτσακ, μπορούμε να πούμε ότι είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι offside και φεύγει ο Παχέλσκι, δεν είναι offside, τραβηχθήκανε λαθασμένα παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Βάντσικ τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, παρά γίνεται και έχουμε το 1-1, το 1-1 το οποίο λογικά βάζει τα χόπετρα στα όνειρα του Παναθηναϊκού για διάκριση στην φετινή χρονιά στο κύπελλο Ευρώπης. Ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Παχέλσκι και είναι το 23ο λεπτό. Νομίζω είναι φυσιολογικό να ανοιχθεί ο Παναθηναϊκός, λόγω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να προσπαθεί να βάλει το δεύτερο γκολ. Και δεν ήταν πράγμα, δεν ήταν offside. Γιατί είχε... Δεν ήταν offside, το είχε αποστολάκησε. Όμως από τον Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ ξανά πίσω. Πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης. Ναι, πάρα πολύ. Προσπάθεια τώρα και το σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Λέχ. Η Λέχ η οποία θέλει να παίρνει την νίκη. Το γκολ είναι από το Μόσκαλ. Και είναι το 2-1 περίπου 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Στο 85 λοιπόν η Λέχ πετυχαίνει και ένα δεύτερο τέρμα. Ένα δεύτερο τέρμα με τον Μόσκαλ και κερδίζει 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό με 2-1. Προσέξτε πώς ξέφυγε πάνω στο, έκανε ένα ρεπρίζ πάνω στο Κουρμπανά.